Ξεκινάμε. Η media res. Ε. Ναι. Δηλαδή έκανα αυτό. Έχουμε μαζί μας τον Θωμά Ζάμπρα. Εγώ είμαι αυτός. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλώς ήρθες, Θωμά Ζάμπρα. Καλώς ήρθες, Θωμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλος και κωμικός. Πέντε χρόνια φίλος και. Τόσα. Πέντε χρόνια. Τέτοιο κωμικός. Από τότε μας γνώρισε τυχαίο. Πέντε χρόνια κωμικός και μισό χρόνο φίλος. Ή ήμουν κωμικός από πάντα. Δεν ξέρω. Πάντως φίλος από πάντα σίγουρα δεν ήσουν. Μπορεί να γίνω όμως φίλος για πάντα και να κάνουμε μια μπάντα. Μια καριέρα. Είμαστε τρεις ακριβώς. Ναι, αυτό πραγματικά. Είμαστε ο Πάρης Ρούπος και ο Κωνσταντίνος Μπουρεμπαϊμάκος. Είναι ωραίο το κόλπο που συστήσατε ένα στον άλλον. Πολύ ωραία. Είμαστε επαγγελματίες. Είσαι ανάμεσά μας στη στιγμή και θα είμαι. Μιλήσουμε. Δεν θέλω να μπαίνω ανάμεσά σας, αλλά εδώ με βάλετε. Θα μιλήσουμε μεταξύ μας. Εκτός αν είναι όργιο. Καμιά φορά μπαίνει κάποιος ανάμεσά σας. Ωραία. Είναι ένα podcast λοιπόν που κάνουμε. Είναι το πρώτο podcast στο Παγκράτη. Σε υπόγειες στο Παγκράτη. Και μάλλον και το τελευταίο, αλλά εντάξει. Το κάνουν πάρα πολύ αυτό με το πρώτο. Σου δίνω να βρουν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είναι το πρώτο αυτό. Είναι το πρώτο podcast με τρία άτομα και καφέδες σε υπόγειες στο Παγκράτη. Πουθενά στον κόσμο δεν έχει γίνει αυτό. Και πίτσα. Στην Ελλάσκαση. Δεν ξέρω αν ήταν πολύ ψημένη. Θα φέρει πίτσα να το δούμε. Γιατί ήταν πολύ ψημένη. Λοιπόν. Ωραία. Είμαι εδώ. Η όλη φάση είναι ότι. Είσαι, ας πούμε, δεν θέλουμε να κάνουμε. Στον πέμπτο χρόνο κομμωδίας. Ναι. Ναι, δεν θέλουμε να κάνουμε κλασική. Να σου πω ακριβώς αυτό. Δεν θέλουμε να κάνουμε κλασική τώρα συζήτηση κομική και τι κάνεις, πώς ασχολείσαι, πώς ασχολήθηκες κλπ. Πιο πολύ να κάνουμε μια κουβέντα, ένα τσάτρε. Εμείς τα ξέρουμε κι άλλο. Ναι, αλλά ναι, πολύ. Πλέον υπάρχουν τύπου 1 εκατομμύριο συνεντεύξεις με εκεί πέρα που είναι. Αλλάξει 1 εκατομμύριο. Όλες ακριβώς το ίδιο πράγμα. Καλά, εντάξει, 1 εκατομμύριο σε τύπου στο ευρώ, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Δεν είναι ότι είναι όλες στο μέγαρο. Αλλά ενώ υπάρχουν αυτά τα στοιχεία έξω για όποιον θέλει να δει πότε ξεκίνησα, νομίζω το έχουν ακούσει. Και είπαμε, το ξέρουμε άλλωστε γιατί έχουμε ξεκινήσει μαζί. Εσείς το ξέρετε, δεν έχουμε ξεκινήσει με όλους μαζί. Εμείς ταυτόχρονα ξεκινήσαμε. Εμείς ναι. Εμείς είναι ίδια, ναι. Και ο Μπούρας είναι να ξεκινήσει ένα open mic πριν. Είναι πιο παλιό. Μα ήταν πουστόνια σχέση με τον Μπούρα. Καλά, ναι. Μα έκοβε χρόνο, μα έλεγε. Μα έκανε καψόνια. Ναι, εσύ θα πάρει, ξέρω εγώ, τι 5 λεπτά ή 3 λεπτά θα πάρει. Τον ρωτούσαμε για πέσει πώ ήταν το open mic όταν ξεκίνησε εσύ. Αχ, παιδιά, δεν έχουν αλλάξει σήμερα το open mic και τέτοια. Θυμάμαι παλιά, πριν ξεκινήσει. Πριν 15 μέρε ήταν. Το ρώτησε λοιπόν. Αν τότε μπορεί να μα πει για το πρώτο open mic. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσει ιδιαίτερα. Το πρώτο open mic. Το πρώτο open mic ήταν αυτό. Έγανα μαζί με τον Μπάρι πρώτο open mic. Η όλη μου φάση στο πρώτο open mic ήταν να έρθω. Δεν είχα πει σε κανέναν θα πάω. Όχι, δεν κάλεσα κανέναν. Δεν το είπα σε κανέναν για να είμαι σίγουρος. Γιατί φοβόμουν ότι θα αρχίσει κάποιος τα. Α, έλα ρε, να έρθω. Γιατί είχα φάσει φοβερό άγχος. Έγραψα ένα 5 λεπτό και πήγα. Στόχος μου ήταν να μην είμαι ο χειρότερος της βραδιάς. Ήταν ο Πάρης, αυτό, ναι, εντάξει, αυτό οπότε, το ναι. Βοήθησε εγώ. Δεν ήξερα ότι θα έρθει και ο Πάρης, να ήμουν πιο ήσυχος, αλλά δεν προσπαθούσα τόσο. Κούληξε ο χαλαρός, εντάξει. Και είχα σκοπό να παίξω και να φύγω, επειδή εντάξει, ήταν και η φάση τότε που ψήφιζε. Να παίξεις και να μείνεις. Ενώ δεν είχα σκοπό να κάτσω. Τότε ψήφιζε ο κόσμος. Ήταν ψήφιζε ο κόσμος, αλλά επειδή είχα πάει σε open mic, όχι να παίξω, αλλά είχα πάει σαν θεατής. Είχα δει τη φάση ότι όπως έφεραν τους περισσότερους φίλους. Περισσότερες φορές ο Καλκιτανίδης. Κέρδιζε, ξέρω, κέρδιζε αυτό το πράγμα. Και πού ήταν στο πρώτο. Εμένα ναι. Έχει κερδίσει ο Καλκιτανίδης. Ναι. Γιατί δεν είχαν δώσει πολύ χαρτάκια κόσμο. Στους δικούς μου. Πολύ κόσμο. Σε σαμποτάρουν από τότε. Και επειδή δεν έχουν. Κάνα σε ξέρουν. Ήταν αυτό με τον κόσμο. Λέω εντάξει, δεν μπορεί να κερδίσω. Δεν ήξερα κανέναν. Λέω θα πάω να παίξω να δω πώς θα πάω και δεν την κάνω. Αλλά πάω, πηγαίνει καλά. Παρόλο που είχα φάσει φουλ άγχος και κόλλησα, ξέρω μια στιγμή. Πηγαίνει φουλ καλά, ας πούμε, από ανταπόκριση. Πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα. Και γνώρισα εξάς τους δύο βασικά. Σας δείτε και τη Χρύσα, λίγο μου μίλησαν, ξέρω τα λοιπά. Και λέω, άντε, ας κάτσω, ξέρω εγώ, φάση, αφού γνώρισα και δύο άτομα. Ας κάτσω να δω. Τίποτα, παιδιά. Μεγάλη χάρη. Τίποτα, παιδιά. Και ναι, έτσι πήγε το πρώτο open mic. Και τελικά, παρόλο που δεν είχα φέρει άτομα, κέρδισα στο πρώτο open mic. Ψηφοφορία, δεν ξέρω τι είχε γίνει. Θα έλειπε ο Καλκιτανίδης. Ναι. Οπότε ναι, δεν σκέφτηκε κανένα να φέρει φίλου. Στο δεύτερο που ήσασταν οι δυο σα. Κέρδισε ο Πάρης. Κέρδισε ο Πάρης. Έχουμε. Αυτό, έχουμε. Δεν γέρνησε ποτέ κανένα open mic, ούτε καν αυτό παρουσίαζα. Ειδικά αυτό. Ναι, το θυμάμαι και το open mic. Δεν θυμάμαι γενικά ποιο άλλο έπαιζε. Δηλαδή είχε παίξει και ο Μπούρα. Είχε παίξει. Δεν θυμάμαι ποιο άλλο. Όχι, στο δικό μα δεν είχε παίξει ο Μπούρα. Είχε παίξει, νομίζω. Εγώ νομίζω όχι. Ήμουν εκεί ω θεατή. Ναι. Τον άκουσα πρώτη φορά στο εκείνο το περμάκι που κέρδισε. Τον άκουσα εκεί πρώτη φορά που είσαι κάνει ένα κείμενο. Πρώτο ραντεβού. Ναι. Με μένα. Γι' αυτό πήγε χάλια. Το πρώτο μας ραντεβού. Πρώτο ραντεβού ήταν στο Open Mic. Γι' αυτό πήγε χάλια.
Εντάξει, δεν φταίμε. Ρεαλιστικά δεν φταίμε. Φταίτε λίγο, φταίτε. Ναι, εντάξει, πήγε άσχημα το ραντεβού γιατί είδε πόσο καλοί ήμασταν, α πούμε. Και μετά πού να συγκριθεί μαζί μα και δεν πήγε καλά, και καταλαβαίνω. Το θέμα είναι ότι δεν θυμάμαι. Πρέπει να θυμάμαι δύο αστεία από το πρώτο πεντάλεπτο. Δηλαδή δεν θυμάμαι καν τι έλεγα. Εγώ θυμάμαι τα αστεία για τα τρίκαλα γιατί είχα κάποια που έμειναν εν τέλει στο δεν μπίτι για τα τρίκαλα. Δεν τίποτα, ναι. Τίποτα. Εγώ μόνο αυτά. Από το πρώτο τίποτα. Το είχαμε γράψει μαζί το πρώτο. Είχα κάποια αστεία για, για χωρισμό που εν τέλει έκανα κείμενο για χωρισμό, αλλά δεν είχαν καμία σχέση με αυτά τα αστεία που είχα πει εκεί. Μετά, ναι. Οπότε έχουν, είχα. Συγκεκριμένα αυτό το κομμάτι για τα τρίκαλα. Είχα τα... Θυμάμαι τι έλεγες εσύ στο δεύτερο παιδί. Δεν βρίσκεις πολύ παιδί ενδιαφέρον το ότι έχεις μια ιδέα. Ειδικά πιο παλιά συνέβαινε αυτό, όταν ας πούμε, ξεκινούσαμε. Που είχες μια ιδέα και πήγαινε κάπου και όπως κατέληγε δεν είχε καμία σχέση τα αστεία που κατέληγες να γράφεις με αυτά που είχες σκεφτεί ότι θα ήταν το αστείο, ας πούμε. Ναι, καλά, εντάξει, συμβαίνει αυτό. Σε πάει μόνο το κείμενο καμιά φορά. Δηλαδή... Τις περισσότερες φορές. Ναι, πολύ σπάνια θα καταλήξεις εκεί που περίμενες. Εγώ παθαίνω και το άλλο. Έχω. Λέω, αυτό το αστείο μου φαίνεται καλό, αυτό το αστείο μου φαίνεται καλό μέσα στο κείμενο. Εδώ θα γελάσουν σίγουρα, αυτό δεν είναι τόσο δυνατό. Και δεν τα πετυχαίνω ποτέ. Δεν πετυχαίνω ποτέ τι θα αρέσει αυτό στον κόσμο. Αν πιστεύει ότι είναι το πιο δυνατό του κειμένου. Εμένα ποτέ δεν είναι, ναι. Ποτέ δεν είναι. Είναι ένα άλλο που δεν το. Ήταν outsider, ας πούμε, για σένα. Και υπάρχουν πράγματα στο κείμενό σου που αρέσουν στον κόσμο και γελάνε και δεν καταλαβαίνει γιατί. Γιατί εσένα δεν σε αρέσουν και τόσο. Ναι, και τα βάζει περίπου. Και γελάς και λες γελάνε, ξέρω και από μέσα σου του βρει, λε, γελάστε ζώα με αυτή τη βλάκη. Χειροκροτάνε καλώ αυτό. Έχω πει τόσο ξέρω θα σε αυτό βρήκα. Ναι, αυτό εκστασιαστήκατε, α πούμε. Λέω σχεδόν νευριάζω με κάποια αστεία. Αλλά, τι φταίνει, ξέρω εγώ, άνθρωποι. Και τα λέω κιόλα να πει ότι η μισή ευθύνη είναι δική μου. Εγώ τα λέω και μετά νευριάζω. Λέω μπράβο, εντάξει, γελάστε μου αυτό. Ναι, αλλά δεν το έχει γράψει. Πολύ αστείο. Δεν το έχει γράψει για να είναι το δυνατό. Αυτό είναι. Το έχει γράψει για γέφυρα κάπω. Τα κατεβεί ο ίδιο. Ναι. Και κάποιοι που λε και λε, εντάξει, αυτό είναι αστείο, άρα ξέρω εγώ. Και το λε. Βλέπει ότι δεν πάει τόσο καλά, ξέρω εγώ, σε σύγκριση με κάποια άλλα. Αλλά συνεχίζει να το λες γιατί σε αρέσει εσένα και σε χαμώ την πουτάνα μου. Γιατί δεν γελάτε, γιατί αυτό είναι αστιάρα. Εγώ έχω συγκεκριμένα. Δεν το λες δυνατά αυτό, φαντάζομαι. Σε χαμώ την πουτάνα μου, γιατί δεν γελάτε. Αρχίζει και του φωνάζει. Γελάστε, ρε! Εγώ έχω συγκεκριμένα σε ένα κείμενο ένα αστείο που μου αρέσει. Ένα αστείο που μου αρέσει πολύ και στο κείμενο για το χωρισμό. Τέλο πάντων, είχα ένα αστείο που μου άρεσε πολύ και ένα αστείο που το θεωρούσα πιο φτηνό. Και ήταν το ένα δίπλα από το άλλο. Και το αστείο που μου άρεσε πάντα έπαιρνε, ξέρω εγώ, γελάκι και το άλλο έκλεινε, γινόταν χαμό. Και αυτό κάθε φορά έκλεινε αυτό το κείμενο εκνευρισμένο σε κόρη μου. Ότι μπράβο, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ που επιλέξατε αυτό το αστείο. Εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο το σαντουιτσάτικο που πήγε και έφαγε σήμερα. Σαντουιτσάτικο που πήγα και έφαγε σήμερα. Μπράβο και μίλα μα λίγο για φαγητό. Καλά, για φαγητό θα, νομίζω θα μιλάμε με όλου. Να σου μιλήσω για φαγητό γενικότερα, ξέρω εγώ. Το σαντουιτσάτικο. Τρεις ώρες. Ναι, αυτό το σαντουιτσάτικο. Σκέφτηκα κάτι ερχόμενο εδώ πέρα, θα σα ρωτήσω. Πάμε λίγο για το σαντουιτσάτικο και μετά θα σα ρωτήσω το άλλο. Είναι σαντουιτσάτικο που είναι αυτά τα σαντουιτσάτικα που όποιο το ξέρει νιώθει και καλά μέρο ενό μυστικού, ξέρω εγώ, παρόλο που είναι αρκετά mainstream τώρα, α πούμε. Αλλά είναι αυτό. Α, πάω σε σαντουιτσάτικο. Μου το έχουν πει πάρα πολύ. Ξέρω ένα σαντουιτσάτικο. Είναι αυτό εννοεί που το ήξερε και έγινε γνωστό μετά ή που το ήξερα λίγο πριν γίνει γνωστό, ρε παιδάκι, αλλά και τότε ήταν σχετικά γνωστό. Αλλά είναι από αυτά τα πράγματα που νιώθει ότι άμα το ξέρει, ξέρει κάποιο τρελό μυστικό. Τύπου Secret Athens, ξέρω εγώ, κτλ. Αλλά το ξέρει όλη η Αθήνα, δηλαδή πραγματικά γίνεται χαμός, ας πούμε. Είναι το γκαραντί στο κουκάκι. Ναι, ναι. Εδώ. Αλλά όσοι το ξέρουν. Δεν έχω φάει. Έχουν μπει και στα Free Press. Αυτό έχει παίξει live, ο Αθήνα. Είναι ευτύχη στον νέο κόσμο. Ευτύχη έχει φάει. Ο τύπο, ο κριτικό. Ναι, ναι, ναι. Αυτό νομίζω. Λέγαμε τον αδερφό μου. Κάθε φορά που όταν έρθει ο αδερφό μου πηγαίνουμε και τρώμε εκεί και κοντεύουμε, μου λέει ότι αυτό μου λέει είναι ακόμα ανοιχτό. Μου λέει αυτό με το μισό μέτρο ψωμί. Και λέει, που σου λέει, ξέρω εγώ, έχω 25 εκατοστά, 50 εκατοστά και ένα μέτρο. Ναι, και του λέω είναι ανοιχτό. Μπορούμε να πάμε να το πούμε. Να σου πω, έχει ακόμα αυτά τα ψωμιά που είναι ένα μέτρο. Ωραία, μπορεί να μα κολλήσει δύο μαζί. Και να κάπω, α πούμε, και να φτιάξουμε ένα σαντουιτσάκι. Ολόκληρο το καρσέ. Αυτό δεν έχει μπει ποτέ, α πούμε. Ναι. Δεν έχω δει κάποιο. Και ούτε πρόκειται ποτέ. Γιατί είναι ένα παππού που έχει ένα τηγανάκι, τέσσερα υλικά. Ενώ μια χαρά, το σαντουιτσάκι είναι μια χαρά. 14 υλικά έχει μέσα. Τα βάζει. Όχι, τι λες τώρα. Έχει πέντε πράγματα αυτά. Έχει, ξέρω εγώ, τυρί, μορταδέλα, μπέικον, αυγό. Ναι. Αυγό. Πατάτες. Αυτά. Και ντομάτα βάζει. Αυτά. Έχει πέντε υλικά, ρε παιδάκι. Αυτό είναι. Δεν θέλω να τα έχει και τα 7, 4, 5 υλικά. Ναι, ναι. Όλα μέσα. Ναι, και πρέπει να έχει μισή 50 εκατοστά. Αυτά τα new age του τύπου, ξέρω εγώ, να βάλω λίγο καλαμποκάκι. Τι κάνετε, ρε μαλάκι. Πρέπει να βάζει πολλά πράγματα μέσα στο σάντουιτ. Γιατί αλλιώ, αν έμεινε να βάζει δύο υλικά μέσα στο σάντουιτ, πρέπει να παίρνει ένα κιλό μορταδέλα, ξέρω εγώ, για να φτάνει να γεμίσει όλο το σάντουιτ. Είναι μισό μέτρο. Πρέπει να χορτάσει ένα σωρό γκαραζιέ. Αυτοί πεινάνε, δεν είναι μαλακίες. Δεν αστείευονται.
Είπαμε, έχει καλό, έχει καλό value for money ο τύπος, οπότε yeah, είναι... Εγώ θυμάμαι, έχω χρόνια να φάω, θυμάμαι είχε 2,60 ή 2,90 το τεράστιο. Και είναι από αυτά τα συνοικιακά μαγαζιά, είναι αυτά τα συνοικιακά μαγαζιά που το ξέρουν όλοι και στη γειτονιά δεν θα δουλέψει μόνο με τη γειτονιά. Προφανώς το ξέρουν όλοι στη γειτονιά και δεν χρειάζεται συστάσεις. Δηλαδή έχει μια πινακίδα απ' έξω που έχει μια ζωγραφιά της Κρήτης και γράφει Κρήτη. Αυτό δεν. Καμία άλλη πληροφορία. Επίσης είναι ανοιχτό μόνο μεσημέρι. Έτσι. Ναι, δεν έχει λόγο να είναι ανοιχτό το βράδυ. Δεν θα πει κανείς. Ναι, όχι, όχι. Όπως και, όπως και οι κόστοι δεν σα κλείνει στο κέντρο που κάνει σουβλάκια. Κλείνουν μεσημεροαπόγευμα. Κλείνει με το τελευταίο γκαράζ. Όπω κλείνει το τελευταίο γκαράζ, την κάνει γι' αυτό. My job here is done. Και με συνδιαφημίσει τον ευτύχη τώρα. Δηλαδή, τώρα θα γίνει πασίγνωστο και βάλει. Αυτό. Θα βάλει βάση τη μέση. Τα γάμισα μόνο. Ήθελα να σκεφτούμε πριν και ήθελα να ρωτήσω εσένα. Δεν θυμάμαι αν το έχουμε συζητήσει ποτέ. Εάν. Βασικά, το καλύτερο φαγητό που έχει φάει, πού είναι και ποιο. Να μα πει για το καλύτερο φαγητό που έχει φάει. Κοίταξε, αυτό τώρα είναι απίστευτα δύσκολο να το πει, ρε παιδάκι μου. Έχω. Ναι, εντάξει, να διαλέξει το. 2-3 top, ξέρω εγώ, ρε παιδάκι. Κοίταξε, έχω, ρε παιδάκι μου, πολύ. Αθήνα, ναι, γενικά Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή, όχι Ελλάδα, όπου θέλει. Αν πει Ελλάδα, έχει πάει, έχεις πάει μια φορά, ξέρω εγώ, στη Γεωργία και σου φέρνει ένα σάντουιτ περίεργο, ξέρω εγώ, έτσι. Ναι, πε το. Αυτό. Να κάνουμε κουβέντα. Άρα την ξέρει την ιστορία μου για τη Γεωργία, έτσι. Η Γεωργία είναι μια μαγείρισα. Ναι, αυτό. Αγγίζανε. Είναι η ξάδερφη του Λευτέρη με το Ντιτσάνικο, λοιπόν. Να σου πω, κοίταξε, έχω με τα tour τώρα που γυρίζουμε πολύ, τα τελευταία χρόνια που γυρίζω πολύ, ρε παιδάκι μου, σημειώνω μέρη σε πόλεις που μου αρέσει πάρα πολύ το φαγητό. Καλή ιδέα. Και τα έχω, ξέρω εγώ, ότι θα πάμε σε αυτή την πόλη πάλι να πάμε, ξέρω να φάω. Αυτό το προτείνει και σε κάποιον που θα πάει. Δηλαδή, αυτό και έχω και να το προτείνω σε κάποιον που θα πάει. Αυτό όταν πήγαμε εμεί στο Λεμαίδα, μα είχε προτείνει ο Βίνος να φάμε αυτό με το γύρο με το. Γαμό ήταν αυτό. Ναι. Τι είχε. Το μοσχάρι, τι ήταν. Γύρω με μοσχάρι. Μοσχαρίσιο γύρω. Ναι. Ναι, άμα ξέρω να το φτιάξουν αυτό, γιατί δεν το πετυχαίνουν πάντα. Και ψωμάκι, όχι το κλασικό. Ένα ειδικό ψωμάκι εκεί πέρα, λίγο διαφορετικό. Και έχω μαζεμένα διάφορα μέρη που μου αρέσουν πάρα πολύ να φάω. Υπάρχει ένα. Μισή αυτό απλά κάνουν διαφήμιση μαγαζιά πλέον. Έτσι. Έχει ανοίξει τέτοιο. Αλλά βασικά το πιο κλασικό που κάνει πάντα όταν σου λέει κάποιο. Θα πάω εκεί και λες, α, έχω πάει. Το πρώτο πράγμα δεν είναι που λες που να φάει. Ναι, που να φάει, ναι, εννοείται, ναι. Τίποτα άλλο. Μα θέλω να δω τα μουσιάρες. Έχει κάτι μουσιάρες, τέκα, έλα, εντάξει. Μετά ένα... το μουσείο, έχει μια καντίνα, ναι. Μια καντίνα. Έχει ισπανικό κορέτσι, τουρκικό. Λοιπόν, ναι, θα πάω στο ίδιο του λες. Λοιπόν, να σου πω, είναι το μουσείο, ξέρω εγώ, που ακριβώς πίσω έχει μια καντίνα. Έχει τα καλύτερα λουκάνικα, ξέρω. Λοιπόν, και θα σου πω, βασικά χαίρεστα όλα σε όλη την Ελλάδα, τα πετάω όλα. Έχω ένα προσκύνημα που κάνω όταν πηγαίνω Τρίκαλα. Έχω 5 μέρη που θα πάω να φάω με πολύ διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή μου, 5 μέρη. Και θα βάλω ένα από τα πιο ωραία πράγματα που με τρελαίνει να τρώω. Είναι το αγαπημένο μου κρέας, ίσως. Whatever, είναι αυτό το κεμπάπ, πρόβλιο κεμπάπ που έχουν στα Τρίκαλα. Το οποίο δεν είναι αυτό που οι Αθηναίοι λένε κεμπάπ, το κιμάστρε. Δηλαδή μου. Είναι κάτι σαν αυτό που λένε κοντοσούβλι, ας πούμε, περισσότερο. Και είναι πρόβιο, είναι κομμάτια πρόβιο, τα κυμπερασμένα και τα λοιπά. Είναι εντάξει, είναι από τα αγαπημένα πράγματα ever. Και έχω ένα συγκεκριμένο μαγαζί στα Τρίκαλα που τρώω. Το που είχαμε φάει στη Φλόρινα, που είναι στο Παπάκι, ναι. Είναι γνωστό. Και μισθό που είχαμε πάει μετά. Είναι γνωστό το κεμπάπ Φλόρινα. Πάρα πολύ ωραίο. Και το άλλο κεμπάπ Φλόρινα. Και εγώ στη Λάρισα, όταν λέμε κεμπάπ, εννοούμε το κομμάτι. Περίπου σαν αυτό που λένε κοντοσούβλι, ναι. Τώρα θυμήθηκα τη μαγαζάρα εκείνη που είχαμε φάει. Δεν θυμάμαι, με είχε φάει εσύ, αλλά είχα φάει εγώ στην Κατερίνη ένα μίζερο λουκανικό. Ναι, ναι, απέναντι που λεγόταν. Άμα φας, τρως και πεθαίνεις. Ωραία, είχαν επίγνωση, ωραία. Όχι, είχε χοντογκάδικο ήταν τύπου, ξέρω εγώ, ψηλό μίζερο μέσα και αυτά. Αλλά έβαζε μπαχάρια φοβερά ο τύπος. Τι μου είπε το σλόγγαν το ακριβώς. Ήταν φάση, άμα φας θα πεθάνεις. Ναι, κάτι τέτοιο. Ενώ από το φάι, αλλά προφανώς θα πεθάνεις. Ναι, δεν είναι καθόλου καλό τίτλο για τέτοιο. Σίγουρα δηλαδή έχω αυτά τα 4-5 μέρη, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και έχω ένα συγκεκριμένο μαγαζί στα Τρίκαλα που πηγαίνω και δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή κάποιο άλλο πράγμα που να. Επειδή δεν το έχω και στα πόδια μου, πρέπει να πάω Τρίκαλα για να φάω. Δεν θυμάμαι άλλο πράγμα που να έχω τόσο καύλα να πάω, να πω. Έφτασα να πάω να φάω εκεί, ρε παιδάκι μου. Εγώ το ρώτησα γιατί πάντα που πηγαίνω, ρε παιδάκι μου, προφανώς ψάχνω πάντα, ξέρεις, τι τρώνε οι ντόπιοι, το φαγητό ή το φαγάδικο, το καλό, όποιο να έχουμε πάει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι το πρώτο που κοιτάς, δεν είναι. Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω αν ισχύει για όλους. Ξέρω ότι ισχύει για εμάς ως παρέα. Ναι, το πούμε, κάνω αλλά... κι εγώ. Δηλαδή ψάχνω. Το κάνω. Θέλω να πάνε κάπου που να δείτε πού είναι καλά να φάμε εδώ. Το ξέρω το κάνετε εσείς, αυτό είπα. Όχι, νομίζω ότι ο κόσμο λέει καλά το κάνει, υποθέτω.
Το κάνω φουλ. Δηλαδή, μου αρέσει να ψάχνω ντόπια πράγματα που έχουν. Π.χ. ξέρω, από τυριά και αλαντικά ή σπεσιαλιτέ, ξέρω εγώ, φτιάχνουν. Να πα να φας, να φας τι πάλι το. Θα θε να φας ναι, κάτι είναι να δοκιμάσει. Να φάνε ακρίδε. Ναι. Εξωτερικό τρώω και Burger King, δεν έχουμε εδώ. Καλά, εννοείται Burger King. Παιδιά, εντάξει, εγώ θεωρώ. Άμα κάτσει πέντε μέρε μετά, δεν θα φας κανένα μέρα το πέντε, α πούμε, το ακριβό το. Θα φας και ένα Burger King. Καλά, σίγουρα αυτό, ναι. Μια φορά είχαμε πάει ψιλοφοιτητές με φίλους. Ψιλοφοιτητές. Περίπου φοιτητές. Ναι, αυτό. Ήμασταν εκείνο το καλοκαίρι που ετοιμαζόμασταν να πούμε για φοιτητές. Όχι, ήμασταν φοιτητές, ρε παιδάκι μου. Ενώ δεν είχαν πολλά λεφτά. Είχαμε πάει η Ισπανία και τρώγαμε κάθε μέρα στο McDonald's, ρε παιδάκι μου. Κάθε μέρα στο McDonald's. Όχι, Burger King στην Ισπανία. Και έλα μου, είναι τι είναι. Απλά δεν υπάρχουν εδώ τα Burger King. Είναι ακριβώς τα McDonald's. Και τρώγαμε, ξέρω, κάθε μέρα και κάποια στιγμή μπήκαμε McDonald's, πήραμε, ξέρω εγώ, πάλι τίποτα τα φτηνά. Και θυμάμαι, ήμασταν τόσο σκασμένοι που τα αφήσαμε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, τα αφήσαμε και λέμε πάμε και φύγαμε και φάγαμε κάπου. Όπου τα παραγγείλαμε, τα αφήσαμε και πήγαμε και φάγαμε κάπου με κανονικό φαγητό, ξέρω εγώ. Ήτανε. Δεν κάνω πακέτο, να φάτε το βράδυ. Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Δεν θέλαμε. Δεν θέλαμε να ξαναδούμε McDonald's για λίγο. Εγώ στο Erasmus, επειδή είμαι απέσιο στο μαγείρεμα, είχα στάνταρ μέρες, δηλαδή Δευτέρα τρώγα αυτό, Τρίτη αυτό, Τετάρτη αυτό. Δηλαδή, είχα τις Τρίτες πήγαινα σε ένα Κινέζικο που έκανε μενού, ξέρω εγώ. Καλά, λες, τώρα και... έχει μέρες. Ναι. Πάσα όπου έχει τα deal. Αυτό. Mm. Ναι, την Τρίτη πήγαινα Κινέζικο. Πέμπτη είχε McDonald's με τη φαλάρα πριν το μάθημα πορτογαλικών. Δηλαδή ήταν στάνταρ μέρες. Σημανία. Κάθε μέρα θα πάμε εκεί γιατί έχει ένα συνένα. Θα πάμε εκεί γιατί έχει το. Και το ίδιο συνέβαινε. Αυτό ήταν και το απόγευμα. Το ίδιο συνέβαινε και στα ποτά το βράδυ. Άμα είστε φτηνιάριδες πάντα έτσι. Εσύ τι Εράσμους. Αλλά το κάνεις και μετά, και το μεριβράδυ. Ναι, είναι full, εννοείται. Έχει ξέρω, happy hour εκεί. Ναι, ναι, έχει αυτό. Έχει ένα λίτρο. Έχει ένα λίτρο whisky cola 7 ευρώ. Έχει 60 λεπτά η μπύρα κάθε Δευτέρα σε μαγαζί στο μαγαζί. Ωραία, περνούσε τη Erasmus. Για να δει και τα μαγαζιά, ξέρω, είναι κάτι τρύπε εκεί πέρα. 60 λεπτά, ρε. Κάτι τυροπιτάδικα, αλλά είναι γεμάτο από κόσμο γιατί έχει 50 λεπτά η μπύρα, ξέρω εγώ. 50 λεπτά, μαλάκα. Είναι λίγο ντρέπεσαι, ξέρω. Αφήνει και του λε πάρει ένα ευρώ έστω, ξέρω. Εκτό από το ότι για το φαΐ είναι, επειδή μου και. Είναι και ο συνδυασμός value for money. Και, ας πούμε, πάντα στην επαρχία τρως πολύ και φτηνά σχέση με εδώ. Και τώρα, ας πούμε, πήγα στη Λάρισα. Ένα φύγμα από Αθήνα, σας ψήνω. Πήγα Λάρισα πρόσφατα τώρα, πήγα για τσίπουρα με τον πατέρα μου και κάτι φίλους του, 8 άτομα. Τη Λάρισα, ξέρεις, φέρνουν τσίπουρα. Με ζεύουν. Βασικά και οι κρασί πήρανε και πάλι μεζέδες φέρνανε. Δηλαδή, ναι. Μόνο από εκείνου στην ουσία πήρανε. Μόνο ποτά. Και φέρνουν μεζέδες. Και έχει μόνο ψάρια. Μόνο ψάρι. Το οποίο είναι και ακριβά γενικά τα ψάρια. Ναι, είναι πιο ακριβά από κρέατα και τριγιά. Συναγκρίδες, τσιπούρες, γαρίδες, γάβρο, όλα και τα πιατέλες τέτοιες. Και μετά έφερε και μύδια, πιατέλα τέτοια μύδια. Α, μου στείλε φωτογραφία. Ναι. Πα, ωραία τα μύδια. Και μου έλεγε φουλ σκασμός φαΐ, ποτό και τα λοιπά και σκάλο λογαριασμός. 8 άτομα. Κάνε αναγκές. 50 ευρώ. Και εγώ εκεί θα έλεγα, δεν ξέρω. Πανάκριβο. Ήταν 60 ευρώ. Αλλά ναι. Ούτε 10 ευρώ το άλλο. Εντάξει, αλλά επειδή το είπε, το πούλησε πολύ, ήθελα να πω και εγώ να βγει. Ναι. Είναι ωραίο να το κάνει. Εγώ δεν ρωτιέμαι πώ βγαίνει το μαγαζί. Είναι ωραίο για να το κάνει για να τη σπάσει αυτό. Να πει ρε, πε πόσα πληρώσαμε. Να πει 5 ευρώ. Ναι, για να τη σπάσει και πει όχι, αλλά είναι πιο πολλά. Ξέρω, αφού ξέρει τι είναι πιο πολλά. Υπάρχει ένα μαγαζί κοντά στην Ομόνια. Ναι, ούτε 10 ευρώ το άτομο δεν βγήκε. Είναι ειδικό. Και γλυκό στο τέλος, έτσι. Που δίνεται φαλάφελ 1 ευρώ. Όχι, δεν είναι φαλάφελ. Είναι ινδικό. Έχει κανονικό φαγητά ινδικά, ξέρω εγώ και τέτοια μπαγκλαντισιανά κλπ. Και είχα πάει με δύο φίλες μου και είχαμε τρία άτομα, πείτε τιμή. Και πήραμε φάση. Φάγαμε. 1,5 ευρώ. Ναι, ναι. Okay, 80 λεπτά, ναι. Ωραία. Α, μου το έχεις πει αυτό, νομίζω. Πείτε τιμή, τρία άτομα. Και φάγαμε, σκάσαμε. Αφήσαμε 20 φαγητό. Ευρώ. Το άτομο 6 ευρώ. 15 ευρώ. Και οι 15 ευρώ. Εντάξει, είναι επίση ωραίο για να του πάτσει να πει πόσο. Ξέρω να πει 15 ευρώ. Πω, θα πιάσουν τον κόλλο πολλά. Να είσαι αριστικό. Όχι, πολλά είναι. Δεν ξέχασα ποτέ. Επίση και με αλκοόλ αυτό θα συμβαίνει ωραίο. Εγώ έχω φίλο. Τώρα για αυτό το συγκεκριμένο θέμα πριν φύγουμε. Έχω φίλο που το κάνει αυτό πάρα πολύ. Του λε ότι αγόρασε κάτι και είσαι φάση φουλ χαρούμενο. Α, πήρα μηχανάκι ή ξέρω εγώ, πήρα τηλεόραση ή κάτι, δεν πήρα κινητό. Λέω με χαρά. Η πρώτη ερώτηση πάντα, πώ του πλήρωσε, πώ του πήρε. Και δεν τον ενδιαφέρει να του πει, δεν τον ενδιαφέρει τιμή. Δεν σε ρωτάει για θα να πει. Ότι... Ναι, ναι, α, ακριβό ήταν, ξέρω εγώ. Αλλά το κάνει τύπου κάθε φορά. Όχι, λέει. Καλώ ήταν. Με έπαιρνε τηλέφωνο. Ναι. Έχουμε guest. Για έχουμε, guest. Έχουμε guest. Guest. Guest star. Τι γίνεται. Κάνουμε podcast. Α, και εσείς. Όλοι κάνουμε podcast. Ναι. Ξέρεις, είναι η νέα αγορά τώρα.
Ποιο θα φάει αυτή την πίτα. Να το πει εκεί μέσα. Όχι, γιατί έκανε κουντούκι, λέω πω το πετά έτσι. Εγώ είμαι καλεσμένο, δηλαδή αυτοί κάνουν podcast. Α, stand up comedy. Τα γράφετε όλα. Δεν τα λέγεται έτσι. Αυτό είναι το brand name που πουλάτε έξω, ρε, μην είστε φλόγα. Μεγάλο brand name. Τεράστιο είναι, γιατί. Ακόμα γράφουμε αυτή τη στιγμή, yeah. Δηλαδή είσαι... It's still happening. Yeah. It's happening. Έχουμε Στέλιο Ανατολίτης in the house. Στέλιος in the house. Το μόνο... Θα μπορούσα να πάω. Άραξε αυτές, απλά εκτός πλάνου. Θα σε φέρουμε σε άλλη εκπομπή. Όχι, δεν θα αλλάξω. Θα αφήσω να κάνω τη δουλειά σας. Έλεγες για το φίλο σου που σου λέει κάθε φορά όταν αγοράσεις κάτι. Α, ναι, μπράβο, ναι. Ναι, έχω ένα φίλο, ρε παιδάκι μου, κάνει αυτό. Κάθε φορά που θα αγοράσεις κάτι, εκεί παίζει να είσαι και χαρούμενο και τα λοιπά. Θα έρθει να στο κατουρίσει τελείως. Δηλαδή, η πρώτη ερώτηση που θα σου κάνει είναι πάντα πώς το πήρες. Και ξέρεις, επειδή δεν τον ξέρεις χρόνια, ξέρεις ότι δεν σε ρωτάει για κανέναν λόγο. Ό,τι μη κάνει να του πεις, 5 ευρώ να του πεις, πήρε αυτοκίνητο, πόσο 5 ευρώ, του πει, ακριβό ήταν. Αυτό. Και θα φύγει, δεν ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Θέλει να έχει φίλο. Εντάξει, είναι από αυτού που έχει από το δημοτικό, ρε παιδάκι μου, φίλου και έχει ξεμείνει λίγο. Γιατί. Κάθε φορά που τον κοιτά, ναι, είσαι σε φάση. Και τι κάνω παρέα μου, τι σοϊ. Ναι, αλλά εντάξει, έχει ξεμείνει, ναι, αυτό. Ναι, από για κάποιο λόγο οι φίλοι από το σχολείο δεν μπορούσαν να αποχωριστεί εύκολα. Πολλοί ήταν, ναι. Και ξεχνά, επειδή υπάρχει αυτή η συμπάθεια προ αυτού από παλιά. Ξεχνά ότι είναι μαλάκες. Πα εγώ και χαίρεσαι, λες, τι γίνεται, ναι, και θα σου πει κάτι και πει, α, ναι, τώρα θυμήθηκα. Ναι, εντάξει, ξέχασα. Είχα ακόμα την εικόνα από το σχολείο, εγώ. Γιατί σε βλέπω μόνο όταν είμαστε. Για στα Χριστούγεννα. Μόνο διακοπές, ναι, αυτό, ναι. Θωμά. Ναι. Μπορείς να βρεθείς για μία ώρα σε ένα οποιοδήποτε ιστορικό γεγονός. Ποιο είναι αυτό. Ο Χίτλερ. Ούτε καν από την άλλη. Ο Χίτλερ. Οτιδήποτε άλλο, ο Χίτλερ πάλι. Είναι η απάντησή μου στις περισσότερες ερωτήσεις, ο Χίτλερ. Κοιτάξτε, θα ήταν ιστορικό γεγονός. Θα πω το Woodstock, όχι τόσο γιατί ήθελα να ήμουν στο Woodstock, αλλά γιατί είναι μια από τις λίγες εποχές πιο παρελθοντικές που νοσταλγώ. Νοσταλγώ, δεν ήμουν εκεί. Αλλά τέλος πάντων έχω. Αχ, να ήμουν εκεί πέρα, ρε παιδάκι μου. Φαίνεται μια εποχή που είχε τις δυσκολίες της, σαν σημερινός άνθρωπος δεν θα μπορούσε να ζήσει εκεί. Αλλά ήταν η πρώτη εποχή μετά τον πόλεμο, μετά το δεύτερο παγκόσμιο, που ακόμα προσπαθούσε ο κόσμος πολύ να σταθεί στα πόδια του, ρε παιδάκι μου, σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπήρχαν τα εισέσου. Ναι, ναι, τα 60 δηλαδή και στην μετά. Στην Ελλάδα όμως ή στην Αμερική. Αμερική. Ενώ σε κάποιο μέρος που γινόταν όντως πράγματα, που ήταν όλα τα κινήματα, ξέρω εγώ, ρε παιδάκι μου, για ειρήνη, τα μουσικά, καλλιτεχνικά κινήματα πολύ, υπήρχε μια τέτοια διάθεση. Δηλαδή υπήρχε μια διάθεση για χτίσιμο πολιτισμού, υπήρχε μια διάθεση τέτοιου είδους. Εγώ το ρωτάω για μία ώρα. Δηλαδή, μην είναι ότι είσαι γενικά. Για μία ώρα. Είναι για μία ώρα. Έβαλες από τον περιορισμό. Εγώ το ρωτάω αυτό για την Ελλάδα, γιατί τα 70's γαμούσανε. Αν ήσουν λευκός και δεν ήσουν στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό εντάξει. Προφανώς έχει παίξει πολύ ρόλο, ναι, ποιος είσαι και πού ακριβώς σε κάποια εποχή. Για μία ώρα. Ή αν δεν ήσουν γυναίκα επίσης. Ναι. Γενικά, αν ήσουν λευκός άντρας, παιδάκι μου, όποια εποχή του. Ας πούμε, τα 40's δεν γαμάνε αν είσαι Εβραίος. Σε καμία περίπτωση. Στην Αμερική. Και πού είσαι αυτό. Και, μια ώρα. Πάλι στο Γούστοκ. Δεν βαριά. Στάβαμε στο Γούστοκ μια ώρα. Άλλο Τζίμι Χέντριξ. Ναι, αυτό. Ποιο θα έβλεπε. Ναι, θα έβλεπα Χέντριξ. Άρα μουσικά θα επέλεγε, ας πούμε. Ναι, μωρέ, ξέρετε. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θα ήθελα να δω. Αλλά τώρα για να πας μια ώρα. Για να πας μια ώρα είναι πολύ. Για μια ώρα σκεφτόμουν θα πήγαινα κάπου. Φάση πολύ παλιά. Εντελώς, πες και να πέθαινες. Δηλαδή, πες να μην μπορείς να επιβιώσεις. Αν πήγες την εποχή των δεινοσαύρων, ξέρω, πες να μην μπορείς να επιβιώσεις για πάνω από 10 λεπτά, ξέρω εγώ. Απλά είναι περίεργο, παιδάκι μου. Η ιστορία είναι περίεργη. Ενώ δεν υπάρχουν πολλά. Τα περισσότερα μεγάλα ιστορικά γεγονότα είναι άσχημα. Ενώ πάρα πολλά θα ήθελα να τα δω, αλλά να μου πούνε επέλεξε πού θα πας. Ναι, πήγαινε στην Οκτωβριανή Επανάσταση, ξέρω εγώ. Ναι, αυτό είναι κάποιο πόλεμο. Ναι, δηλαδή τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα είναι τέτοια, γι' αυτό επέλεξα. Ενώ okay, θα ήθελα να δω σαν παρατηρητή. Ναι, αυτό πραγματικά. Λένε ότι όσοι πήγαν στο Woodstock πραγματικά δεν το θυμούνται. Υπάρχουν και κάποιοι βέβαια αρνητές του Woodstock. Λένε δεν υπήρχαν νεκροί στο Woodstock. Δεν υπήρχαν νεκροί. Μπορεί να ήταν κάποιοι γύρω-γύρω, ξέρω εγώ. Ναι, αυτό, ναι. Όχι μέσα, αλλά γύρω-γύρω, α πούμε. Και τα λοιπά, αλλά ναι. Υπάρχει μια ταινία που δείχνει το πώς έγινε η φάση. Δεν δείχνει το Woodstock, δείχνει το πώς έγινε η φάση. Παίζει και ο Δημήτρη Μάρτιν. Ναι. Την έχεις δει. Όχι, δεν έχω δει. Εδώ σε ρώτησαν, ναι, άμα δεν είχα δει. Συμπαθητικούλα, δείχνει το πώς έγινε, το οποίο είναι εντελώς κουλό. Ναι. Τύπου κάποιος ήθελε να κάνει ένα φεστιβάλ. Ναι, ήταν και λίγο. Ήταν ένας άλλος τύπος τυχαίο μέσα. Αρκετά. Ήταν, τυχαίο. Η όλη φάση ήταν αρκετά τυχαία. Δεν είχαν φανταστεί καθόλου τι θα γίνει. Ναι, δεν περιμένω, ζήτησε άδεια από την πολιτεία
να πάρει ένα χώρο μικρό και δεν του δώσανε. Και πετάχθηκε ένας τύπος που είχε φάσει χιλιάδες έκταση. Εκτάρια. Εκτάρια, μπράβο αυτό. και στρέμματα επίσης. Στο δίνω εγώ, ξέρω εγώ. Ναι, στρέμματα, εκτάρια. Αλλά και το χωράμε. Ευχαριστώ, πες, αλλά εμείς έχουμε 50 άτομα για αυτό το φεστιβάλ. Δεν μας κάνει ο χώρος, ξέρω εγώ. Πώς θα το γεμίσουμε. Και να σκάνε μύτη χίπηδες και να γίνεται λίγο τέτοιο. Και κάποιος είπε ότι θα πάει και μετά άρχισαν να λένε όλοι θα πάνε να παίξουν. Word of mouth, ναι. Και γίνεται πουτάνας. Θα ήθελα να έβλεπα πώς γίνεται. Του γαμίσανε τη γη μετά αυτού. Γιατί αυτός είχε αγελάδες εκεί πέρα και τις πήρε. Τις γαμίσανε. Είχε γελάδες και τις πήρε. Και τίποτα αρκωτικά που θα μπορούσε να γαμάνε οτιδήποτε. Ισχύει. Γενικά παίζει πολύ φάση ότι ήταν κόσμο σε βανάκια, ξέρω και γαμιώτησαν να κάνουν ναρκωτικά κλπ. Και απλά βγαίνανε. Ποιο παίζει τώρα αυτό. Α, ωραία παίζει. Ξέρω, οκ, πάμε πάλι. Ναι, ήταν. Ο Χέντριξ έπαιξε στο λιγότερο κόσμο. Στα διαλύματα. Έπαιξε πρωί, ξέρω. Βγήκε πρωί open. Γιατί φαντάζομαι ότι μαλακά κάσαν πόσο κόσμο έσκασε. Και το καλύτερο act του φεστιβάλ έπαιξε στο λιγότερο κόσμο. Το γούστο ήταν φοβερό γεγονός. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο εξειδικευμένο όσο ακούγεται, ας πούμε, τελικά. Τίποτα δεν ήταν. Ρε, το vibe ήθελα να ζήσω εγώ. Σίγουρα δεν ήταν σαν τέτοιο. Βασικά το αντίθετο. Είναι εξειδικευμένο. Δεν ήταν ζωντανικό όσο ακούγεται. Ναι. Καλά, σίγουρα ρε, δεν εννοώ. Δεν ξέρω αν είναι απαραίτητο. Γι' αυτό το έκανα και disclaimer από την αρχή. Απλά το vibe αυτή τη εποχή και δεν ξέρω πού άλλο θα μπορούσε να το. Επίση, εντάξει. Α, χίπητε. Okay. τότε ήταν η φάση. Τότε ήταν, ναι, εντάξει, τώρα με δεδομένα σημερινά κριτήρια. Δηλαδή, πιστεύω. Υπάρχει μια περίπτωση, νομίζετε, να μας βλέπουν πίσω πως ζούσαμε σήμερα σε 50 χρόνια και να λένε «Α, γαμάτι ήταν αυτή η τύπη». Θα τα λένε «Εγώ, μαλάκα, ξέρεις τι κάναμε». Όπως λέμε και εμείς που μπορούμε να κορδεύουμε να πούνε «Κάναμε podcast της επιτσαρίας». Έχετε το meme που κάνουν, που παίρνουν φάση ιστορικά γεγονότα και λένε και γράφουν πάνω «Κοιτάξτε, λέει, ούτε ένα κινητό πόσο καλά περνούσαν τότε, αλλά παίρνουν φάση, ξέρω εγώ, κοσανιστήρια ή μάχης, ξέρω εγώ, και είναι ξεκυλιάζει και γράφει «Κοίτα πόσο καλά περνούσαν τότε, ένα κινητό, no one's looking at his phone». Καλά, πάντως το πιστεύω και εγώ ότι και η μόδα μας και τα γούστα μας και όλα τα πράγματα που κάνουμε τώρα σε 50 χρόνια θα είναι καραγκιουζιλίκια. Ξέρεις γιατί πιστεύω πως όχι? Γιατί αν παρατηρήσεις η μόδα και όλα αυτά, υπάρχει ένα τρελό παρελθοντολαγνία. Δηλαδή κάνει κύκλους αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνεις. Πώς πάνε οι κύκλοι? Κύκλοι, ναι. Κάνει κύκλους. Εντάξει, υπάρχει ρε παιδάκι, αλλά όχι σε όλα. Πολλά πράγματα θεωρούνται καραγκιουζιλίκια τώρα από τα παλιά. Θα φαίνονται πάρα σε πολλά. Χρόνια ρετρό και κακό. Ίσως υπάρχει και νομίζω και ήδη σε κάποιο κόσμο. Δηλαδή, άμα δεν είσαι αυτός ο τύπος. Η μόνη εποχή, ακόμα και τα 80s, έχουν αρχίσει και κάνουν επανεμφάνιση στιλιστικά. Μέσα από τη στιλιστικά, η εποχή που έχω ζήσει, που πρόλαβα και είσαι στιλιστικά, χειρότερα ήταν τα Zeros, πιστεύω. Ήταν χειρότερα και εγώ, συμφωνώ. Όχι. Τα Zeros ήταν χειρότερα στιλιστικά. Τα Zeros βασικά δεν είχαν και στυλ μέσα πολύ. Μέσα 90's μέσα Zeros, παιδιά. 95-2005. Οκ, ναι, okay, έστω, ναι, τέλει 90's. Αυτά Zero, με καθά τα τζίντα ξεβαμένα, το μαλλί το ψηλό καρφάκι πίσω. Αυτά, τα μαλλί καρφάκι γενικότερα. Ναι, αλλά το κλασικό με το με κάθε τρόπο. Βασικά το στυλ που είχαν οι παίκτες του Real, του Big Brother, το ξέρεις, όλο αυτό. Τα έκανα κι εγώ, καρφάκι. Καράφλα και κίτρινο μουσί. Τσάκα. Ναι, όλο αυτό το στυλ ήταν τα Zeros, ήταν... Που πετούσε το τραπέζι, ναι. Τέτοια. Μου έχει μείνει αυτή η εικόνα. Τσάκας φορτώνει. Προσπαθούσα να καταλάβω τι ήταν, ναι, αυτό που πετάει το τραπέζι, που κερδίζει, ξέρω εγώ, και πετάει το τραπέζι. Φάση, όχι, δεν ήθελα να κερδίσω. Ό, ήταν σε φάση γάμου. Πόσα ζήσαμε εδώ μέσα, ναι. Πόσα ζήσαμε μέσα, ναι. Τσάκας πρόδρομος, παιδιά, αυτή είναι η φάση. Πρόδρομος και... Όλοι οι μεγάλοι άντρες έχουν πετάξει ένα τραπέζι και ο Τζόρτζου Γλούστο. Όχι ο Γκλέτσο στην Γιάννη. Όλοι οι μεγάλοι άντρες πετάνε ένα τραπέζι. Καλύτερο βίντεο κλειπ στο YouTube. Θέλετε κι εμείς να κλείσουμε το. Είναι και βαρύ αυτό. Δεν το κλείσουμε καν. Τέλος πάντων, άντε, καταλάβατε. Αν το κάνει πάρει από κι εγώ, απλά θα το σηκώσω. Να πετάξω μια τραπέζι μια φορά, θα το κάνω κι εγώ. Ναι. Σε κάνα μαγαζί. Αλλά όχι στημένο, να το σηκώνει η περίσταση αυτό, να γίνει κάτι. Χωρίς λόγο. Στο γάμο του Θωμά. Έλα, παιδιά, τι γίνεται. Ναι, έλα, παιδιά, να πει τι κάνετε, δουλειά καλά, για τσίπορο, ξέρω εγώ που είναι άλλη. Κράκ, και είναι, ήθελα να το κάνω πάντα. Εντάξει. Εγώ τώρα, όσο αν και αν ακουστεί περίεργο, ρε παιδάκι μου, θα ήθελα να κάνω βόλτα στην αρχή Αθήνα, να δω πώ ήταν τότε η φάση. Κι εγώ, αυτό θα διάλεγα. Δηλαδή, ακούγεται λίγο έτσι. Όχι, και εγώ αυτό θα διάλεγα. Είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω πώς ήταν όντως. Να περπατήσει. Στην κλασική εποχή. Πες να μας σκοτώναν. Στο χρυσό αιώνα. Κάπως αρχαία θα ήταν.
Ναι, θα ήταν λίγο αρχαία. Λέξει, αλλά ξέρεις τι. Η Ακρόπολη ήταν βαμμένη, φαντάζομαι. Εξαρτάται. Θα ήταν χάλια. Τέρμα και ξέρεις τα χρώματα. Ρε, εξαρτάται ενώ με τι όρους γυρίζεις και τέτοιο. Γυρίζεις πίσω και δεν μπορείς να συνοηθείς με κανέναν γιατί μιλάνε αρχαία ελληνικά. Ενώ θα πρέπει να βάλεις και τις προϋποθέσεις μέσα. Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να συνοηθείς καθόλου? Ναι, ναι, καθόλου. Καθόλου γιατί έχουν. Καθόλου, ναι. Έχουν διαφορετικό τονισμό, διαφορετικά και δεν θα τα πιάσεις τώρα. Λέει ότι μιλάγα λίγο τραγουδιστά, λίγο σαν Ιταλία, α πούμε. Ναι, δεν θέλει. Στην ουντρά, δεν ήταν λίγο μνήμη τη πράξη, σπουδαία και τελείω. Ο τονισμό ήταν διαφορετικό δηλαδή. Δεν είμαι ότι μιλάνε στερεοτυπικά ιταλικά. Καλά και. Ναι. Υπάρχουν αγγεία που είναι έτσι, ξέρω εγώ. Εξηγούνται κάτι και τρώνε σπαγκέτι, ξέρω. Ναι, εντάξει, ωραία θα ήταν αυτά, αλλά ενώ το να βρεθεί. Για μία ώρα, νομίζω, για μία ώρα γιατί δεν έχει κανένα μιλήσει άνθρωπο. Ενώ αυτά είναι ωραία πράγματα, να πας να τα δεις μία πώς θα ήταν, κάπως σαν να περνάς με διαστημόπλαιο και τα βλέπεις. Και περνάς τώρα να βρεθεί. Για μία ώρα μπορείς να βολτάρεις στην αρχαία Αθήνα και να μην σε πάρει και κανείς χαμπάρι φάση. Απλά να βολτάρεις και να πεις πώς ήταν. Με τι ρούχα θα πας. Θα πας κανονικά με σεντόνια. Τώρα αυτό βάζεις σε σεντόνι, Κλάιν. Γυμνό. Ναι. Αρχιά Αθήνα, μπορεί να σκάσει με τη γυμνό για να πει παιδιά. Εμένα πα τώρα έτρεχα. Εμένα πα στην πνίκα και να βγάλει λόγο ξέρω στα νέα λιγάκι. Τι είναι αυτό. Δεν καταλαβαίνω Χριστό, αλλά τα λέει καλά. Εντάξει. Θα ήσουν ένα με ένα μέση κεφάλι πιο ψηλό από όλου εκεί. Ναι, ναι. Και να σε φάσει καλύτερα. Σε είχαν για Τιτάνα. Θα βγει να μιλήσει, θα σε καλύτερα. Έτσι ξανά θα τα πω. Τι ξέρει ξανά. Τι ξέρει ξανά. Και αυτό ότι είμαστε όλοι υπέρβαροι για αυτού. Γιατί γενικά ήταν τέρμα fit. Δεν ξέρω τώρα αν ισχύει αυτό σε γενικέ. Ποιο είναι ο Ευρυπίδη, ο Μανιτρογικό που είναι έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ο Σοκράτη. Όσο μεγαλώνανε, αλλά οι νέοι, δηλαδή, βασικά πρέπει να ήμασταν υπερήλικε. Γιατί δεν ζούσαν και πολύ. Κι όμω ζούσαν 70 χρονών, πέθανε. Δεν θυμάμαι ποιο, αλλά ζούσαν κανονικά. Είχαν εξάδερφο. Ήταν και λιγότεροι τότε. Στην αρχαία Αθήνα. Πεθαίνανε φάση. Κάποιοι πεθαίνανε. Θέλανε σίγουρα πιο νέοι γενικά, αλλά πήγαν και φάνε και 70 και 80 χρονών. Όσοι ζούσαν καλά προφανώς. Ήταν... Αυτό, yeah. Αυτό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αμέσως ο αδούλος δεν νομίζω. Ήταν σκλάβοι. Ναι. Φανταζόμουν πάντα αυτό να σκάσει μύθι σε ένα αρχαίο πόλεμο, ρε παιδάκι μου. Και να έχεις μαζί σου ένα πολυβόλο αυτό. Απλά, έξει, αλλά θα σε σκότωνε σε 10 λεπτά. Ενώ θα σκότωνε πολύ κόσμο πριν, αλλά κάποιο θα σου πετούσε ένα βέλο και δεν κάνω γιατί είσαι άσχετο από πόλεμο. Πόση ώρα θα τέτοιο. Εγώ νομίζω θα τρομάσανε, ρε Μαλάκα. Δεν παίζει. Κάποιο θα σε κάρφωνε. Ναι, δεν καλά. Όχι κάποιος, οι Έλληνες. Κάποιο θα σε κάρφωνε. Ναι, καλά. Όχι αρχαίοι. Τώρα θα λέμε ότι οι Ήρωνες πολεμούσαν Έλληνες. Λοιπόν, πάντω για μουσικό γεγονό. Μία ώρα εγώ θα πήγαινα στο τέτοιο. Το περσινό Sony. Επειδή είμαι καυλωμένο τώρα και με την ταινία, θα πήγαινα στο Live Aid. Αλλά να έβλεπα του Dire Straits. Α, ναι, είχε και το λέω. Στην Αμερική να έφευγα. Να έφευγα Phil Collins. Και θα έφευγα, ξέρω εγώ μετά. Θα πήγαινα στα πρώτα live των Beatles. Α, ναι, οκ. Α, Doors. Και να σκότωνα τον John Lennon. Εγώ θα πήγα. Γιατί δεν πήγα. Δεν άλλαζε κάτι. Θέλω να πάλι Beatles απλά με άλλο γιατί. Εγώ θα ήθελα να πάω, ναι, θα ήθελα να δω και συναυλία Doors ή Led Zeppelin. Αυτέ είναι οι μπάτσε. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω. Αδιάφορα τελώ, δεν έχουμε ξανακάνει. Ναι, τι ζήτησε. Και εγώ νομίζω δεν θα διάλεγα Doors. Ούτε λίγο. Θα ήταν λίγο σαν να πάω να δω του Σουάν, ξέρω εγώ. Γιατί όμω. Θα ξεπερβάλλω λίγο, αλλά δεν ξέρω. Θα ξέρω εγώ σαν boy band. Εντάξει, ξέρετε την ατακάρα του John Lennon που τελικά είναι hoax. Που τον είχαν ρωτήσει. Ο Ρίγκο Σταρ λέει είναι ο καλύτερο drummer στον κόσμο και λέει ο Λένον, ο Ρίγκο Σταρ δεν είναι ο καλύτερο drummer στους Beatles. Αν δεν ισχύει αυτό. Εντάξει, θα τον βάρει. Γενικά λέγανε να τα κάρει. Θέλω να πω. Να διαλέξει για μουσικό event ότι έχει μια μηχανή του χρόνου πιο μουσικό event να πα και να πει. Δεν θέλω να πάω πέρσι, ξέρω εγώ, στο. Αυτό γιατί το έχασα, ξέρω εγώ και κλαίω. Σου είχα πει ότι είχε ρωτήσει σε μια παράσταση ο Τιτκόβ, είχε ρωτήσει έναν κάπου στην Πετρούπολη και λέει αν είχες μια μηχανή του χρόνου που θα πήγαινες και ήταν λέει αυτός θα πήγαινα λέει στην Πετρούπολη το 50 και λες δεν ξέρω μη γιατί έχεις τόσες επιλογές κατά καταρχήν του λέω είχε κάποιο event στην αυτό του λέω είχε κάποιο event και ήταν κάτι του 50 που δεν ξέρουμε ας πούμε ήταν η καλή εποχή της Πετρούπολης με έναν πανικό και να γράψουμε γιατί θες να μην υπήρχε καν Πετρούπολη το 50 φάση ήταν μόνο πέτρες όχι βασικά είπε λάθος είπε θα πήγαινα στην Πετρούπολη έτσι έγινε λέει πού θα πήγαινε με μηχανή του χρόνου και λέει στην Πετρούπολη και μετά βγαίνω εγώ και με το ρωτάω όταν λες θα πήγαινε στην Πετρούπολη του λέω
θα πήγαινε τουλάχιστον κάποια άλλη εποχή τη Πετρούπολη ή απλά θα έπαιρνε μέσα στη χρονομηχανή, θα καθόσουν λίγο και θα έβγαινε, γιατί θα ήσουν εκεί που ήθελε και εγώ από την αρχή τη Πετρούπολη. και μετά πέταξε το Πετρούπολη την 50, πιο πολύ νομίζω το είπε, επειδή ντράπηκε, ξέρω εγώ, ότι να πω, ας πάλι, πω κάτι. Την πρώτη φορά δεν απάντησε την ερώτηση. Είπε πού θα πήγαινε, όχι πότε. Ναι, είπε τη χρονομηχανή που θα πήγαινε στην Πετρούπολη. Ναι. Δεν απάντησε πότε. Αυτό, πότε. Τίποτα. Ναι. Μετά το έχωσε και το πότε. Γενικά δεν με νοιάζει. Ο άλλο απάντησε ελαφωνήσει. Και... πάλι, γιατί λένε περιοχέ. Όσο τηλεφωνήσει και του λένε, και του λέω, σε ρώτησα πού θα πίνει, αν έχει χρονομηχανία, μου είπε πού θα πίνει, αν έχει 50 ευρώ. Δηλαδή, τι τηλεφωνήσει. Στο μέλλον θα πηγαίνατε. Εξαρτάται, ξέρω εγώ. Φοβάμαι λίγο. Ναι, και εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να παίξει το μέλλον. Όλοι παρελθόν θέλουν να πάνε για το μέλλον. Στεναχωριέμαι γιατί σίγουρα δεν έχει ανακαλυφθεί το ταξίδι στον χρόνο όσο ζω εγώ. Ναι. Ακόμα και στο μέλλον. Εντάξει, μπορεί να έχει ανακαλυφθεί και να μην έρχονται σε επαφή, δεν ξέρουμε κιόλα τώρα. Εντάξει. Να ανακαλυφθεί τώρα μεθαύριο, θα γύρω να αγαπήσω στον εαυτό μου. Θα του έλεγα, man. Don't do it. Σταμάτα. Εγώ θα έλεγα αυτό. Προσπάθησε να το χαρίσει περισσότερο, γιατί δεν έχει καλυτερεύει ποτέ. Μην προσπαθεί πολύ. Κάνει κάτι για σένα. Τα νούμερα του Τζόκερ θα μου έδινα και θα μου έδινα. Φιλέ, τα λέμε. Και όταν ψεύτηκα και θα ξαναχώσω μετά και το έλεγε. Νόμιζα ότι θα κερδίσει. Θα πετύχει την jackpot που κερδίζουν άλλα 7 άτομα και παίρνει από. Με την τύχη μου σίγουρα. Ναι, αυτό, ναι. Και θα είχαν το σκεφτεί όλη την ίδια ιδέα και θα γυρίσουν πίσω και θα το πάρει το άλλο. Το καλύτερο να πάρει Almanac, κατευθείαν. Όχι, σίγουρα, σίγουρα. Στίχημα. Κλεμμένη ιδέα. Ναι, αλλά είναι το πιο καλό deal. Είναι καλό deal όλο. Θωμά, έχει την ευκαιρία να πάρει τη θέση του πρωταγωνιστή σε μια αγαπημένη σου ταινία. Μόνο ταινία, όχι σειρά. Ωραία, θα το κάνουμε και την κάνουμε... σειρά. Ποια είναι αυτή και θέλω και το γιατί. Και ποιο ρόλο, ναι. Ποια ταινία και ποιο ρόλο. Κοιτάξτε, εγώ. Και θέλω και η Κονολήπτη, αν γίνει. Και η Κονολήπτη, και η Φωτιστή. Κοιτάξτε, επειδή εγώ δεν είμαι ηθοποιός και δεν έχω τέτοια. Αν ήσουν, θα το είχαμε. Θα ήσουν ένα πρόβλημα που μα έλεγε. Αυτό, ναι, πραγματικά. Θα το είχα αναφέρει ήδη κάποια στιγμή. Επειδή δεν είμαι ηθοποιός και δεν έχω, ρε παιδάκι μου, ενώ έχω πολλές αγαπημένες ταινίες, μου αρέσει ο κινηματογράφος κλπ. Δεν έχω ότι, θα ήθελα να είμαι σε αυτήν την ταινία, τι ωραίος ρόλος αυτός με τριγκάρει να παίξω. Θα διάλεγα κάτι κωμικό, έτσι πιθανότατα. Και οι δύο πρώτες σειρές που μου έρχονται, που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι κομμάτι τους με οποιοδήποτε τρόπο, είναι το 30 Rock ή το Community. Αλλά. Δεν πειράζει. Θα επέλεγα να είμαι. Αν υπάρχει καλύτερο μέρος να κάνουμε αυτό το debate, είναι τώρα εδώ πέρα. Θα επέλεγα να είμαι. Γιατί είσαι βλάκας. Αυτό είναι το debate. Αν θες να μας πει, να εξηγήσει λίγο αυτό. Έχουμε λίγο χρόνο να μας εξηγήσει γιατί είσαι βλάκας. Δεν σ' αρέσει το χαμημένο community. Θα ήθελα να είμαι. Θα ήθελα να είμαι αυτό. Δηλαδή θα επέλεγα να είμαι ο Jeff στο community, γιατί είναι κάτι που δεν απαιτεί. Είναι πράγματα. Τα delivery του κτλ. Είναι πράγματα που μου αρέσουν πολύ ηρωνικά. Είναι ωραίο. Εντάξει, θα μπορούσα να είμαι εγώ πάλι. Ναι, είναι κομμάτι του ρόλου την ωραίο. Εντάξει, θα βλέπαμε πώς θα γινόταν με αυτό. Αλλά θα ήθελα να είμαι ο Jeff στο community για να είμαι μέρος της σειράς, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Ο ρόλος του ρε παιδάκι μου είναι πιο αβανταδόρικος από αρκετές απόψεις, ξέρω εγώ, κτλ. Και έχει χιούμορ. Έχει χιούμορ. Ο ρόλος έχει χιούμορ, παιδάκι μου είναι πολύ κοντά στο δικό μου. Παίξιμοντα που μπορώ να κάνω delivery ηρωνικά, ας πούμε, και τέτοια. Θα ήθελα πάρα πολύ. Δηλαδή, θα σκότωνα να είμαι writer στο community ή είμαι. Πόσο μάλλον, ας πούμε, να έχω και αυτόν τον ρόλο. Από το 30 Rock, ας πούμε, αν έπρεπε να είσαι κάποιος, εδώ είναι πιο δύσκολο για σένα. Αν έπρεπε να είμαι κάποιος από το 30 Rock. Ναι, εντάξει, έχουν μικρότερους ρόλους. Ναι, αυτό, η Tina Fey, ναι. Και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα εμφάνισης. Ναι, εντάξει, θα τα κάνω. Πιο κοντά με την Tina Fey. Παράστα στον Jeff από community. Εκεί, εντάξει, να σου πω κάτι, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάλι θα ήθελα να είμαι μέρος του, να γράφω θα ήθελα περισσότερο, αλλά θα ήθελα να είμαι μέρος του, οπότε δεν με χαλούσε καθόλου ο ρόλος του Pete. Που παίζει ένα κακομύρι, που παίζει το κακομύρι το παραγωγό. Μου αρέσει, είναι πολύ καλογραμμένος κακομύρης. Δηλαδή, παρόλο που δεν είναι αβανταδόρικος ρόλος και είναι και μικρός, το έκανα άνετα. Ναι. Στο community θα έκανα ή Abed ή Dean. Και Τζανκ είναι. Ο Dean, εντάξει, ο Dean είναι πολύ καλή επιλογή. Παίζανε η δεύτερη μου είναι μετά το. Ρόλος, είναι πάρα πολύ. Και ο Τζανκ μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Ο Τζανκ μου αρέσει πολύ στην αρχή παρά μετά που τρελαίνει. Ναι, εντάξει, ισχύει και εμένα μου αρέσει περισσότερο στην αρχή. Στο community θα έκανα τον παραγωγό που κόβει την εκπομπή. Ναι, εντάξει. Υπάρχει αυτό ο ρόλο. Κόβει τη σειρά. Από ταινίες. Ταινία, ναι. Σε ταινία. Θα ήθελα να είμαι στο Superbad. Ναι, πλάκα-πλάκα καμία, καμία τέτοια παρείστικη stoner comedy, ξέρω εγώ, θα είναι... Το Superbad, Όχι, θα ήθελα να είμαι σε ταινία του Edgar Wright από το Cornetto Trilogy, οτιδήποτε, δηλαδή το Son of the Dead ή
hot fuzzy τέτοιο. Ναι, άνετα, άνετα. Άλλη μια κατηγορία που δεν μου αρέσουν καθόλου. Εντάξει, το End of the World λίγο. Μια χαρά ήταν. Λίγο World's End. Όχι, World's End. Αυτό σα άρεσε περισσότερο. Αυτό σα άρεσε καθόλου. Αυτό είναι λιγότερο ταινία, την Καράιτ. Το Son of the Dead ήταν το καλύτερο. Αυτά που έχω δει μου άρεσε πολύ. Το Hot Fuzz δεν μου άρεσε καθόλου. Hot Fuzz γαμάτο. Είναι απίστευτο, ναι. Son of the Dead top. Hot Fuzz λίγο. Και το World's End. Εγώ τα έχω ανάποδα. Καλά το λέω. Ναι, το World's End λέγεται. Περίεργο. Όχι, και δεν μου άρεσε καθόλου. Γιατί ρε φίλε. Δεν ξέρω το γαμάτο. Friendship with Paris Terminated. Ναι, ναι, τώρα αυτό περίμενε. Μπλοκ από όλα τα social. Τελειώνει εδώ αυτή η συνέντευξη. Γκράκ. Άρα μετά. Edgar Wright θα διάλεγε. Ναι, θα μιλήσω. Ναι, στο Hot Fuzz, α πούμε, άνετα. Με τρέλα. Hot Fuzz, όχι, 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 είναι το αγαπημένο μου το Hot Fuzz, εμένα. Από την τριλογία. Α, ναι. Okay. Α, εντάξει, οκ, okay, και ταινίες Marvel. Ναι, okay, όχι, και ταινίες Marvel, οκ, ρε παιδάκι. Ενώ κάτι τέτοιο φαν, κάτι. Ποιος σε... θα ήσουν. Υπερηρωάς. Ποιος υπερηρωάς θα ήσουν. Batman, θα ήθελα. Ξέρω δεν είναι. Όχι. Ναι, εγώ δεν θα ήθελα Batman, δεν μου ταιριάζει. Δηλαδή, από... Εντάξει, οκ. Okay, θα κόψω το μουστάκι. Ναι, εδώ σε θέλω. Δεν ξέρω, θα σου έλεγαν τώρα πήγαινε κάνει, γίνει ο Batman και θα έλεγε όχι, παιδιά, δεν κόβω. Μέχρι εδώ, μπορεί να τα από πάνω. Δεν είναι μέχρι εδώ. Ή μπορεί να. Ή μπορεί να έχει. Μπορεί να φτάνει. Μεξικάνο. Μπορεί να το βάψει μαύρο το μουστάκι να φτάνει μέχρι εδώ η στολή και το υπόλοιπο να είναι. Είναι ο μουστάκι, λέω. Ναι, οκ. Ποιο μου αρέσει, μου αρέσει πάρα πολύ. Ενώ για να. Όχι απαραίτητα σαν χαρακτήρα εδώ, αλλά χαρακτήρα για να παίξω. Ξέρω εγώ, μου αρέσει πάρα πολύ ο. Του Chris Pratt, ο Star-Lord, ας πούμε. Star-Lord, είναι... Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο συνδυασμός. Adventure, έξυπνος τύπος, αλλά ψιλοκομικός χαρακτήρας, ναι, ναι, ας πούμε, ναι, και τα λοιπά. Ναι, ναι. Εγώ θα πέσα και σε Scarface. Τι έκανες την κοκαίνη. Την κοκαίνη. Τον Scarface, αυτό για να κάνω την κοκαίνη. Και... κάνει κοκαίνη. Μήπως είναι ένα νέο δυσανακοτικό. Blade Runner. Εντάξει, αυτές μου αρέσουν πάρα πολύ σαν ταινίες, αλλά δεν είναι τι θα ήθελα. Ενώ δεν είμαι ηθοποιός, δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο ρόλο εκεί. Δεν με απασχολεί αυτό ιδιαίτερα. Εμένα θα μου άρεσε να παίξω και κάτι. Θα ήθελα να συμμετέχω σε κάτι κωμικό που το καταλαβαίνω, μπορώ να το παίξω, α πούμε, αυτό. Θα μου άρεσε να δοκιμάσει κάποιο ρόλο. Ναι, έχει συμπλέξει κάτι που δεν είναι τόσο ηθοποιητικό. Ναι, ενώ, ωραία, τέλειο. Και ο Ντάνιελ Ντέι Λούις, το τάδε, ξέρω εγώ, τέλειο. Ενώ δεν θέλω να είμαι αυτό, δεν είμαι ηθοποιός, δεν με απασχολεί να κάνω μια ερμηνεία, άρα είναι μέρος μιας δραματικής ταινίας. Να δυνατήσω, α πούμε, για να κάνω αυτό με ενοχλεί. Αυτό είναι το χειρότερο. Αυτό είναι το χειρότερο, εντάξει. Έπαιζε μπάλα, δεν ξέρω, είμαι επαγγελματικά, αεραστεχνικά. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι που είμαι επαγγελματικά. Είναι τεχνική. Όχι, ρε, αυτό είναι επαγγελματικά. Αφού ήταν πήγαινε ας πούμε, για φάση σαν επαγγελματικό, ναι. Τι σταμάτησες για να σπουδάσεις. Ναι, έκανα τις σπουδές, ξέρω εγώ. Ήταν. Και ήταν πώς πει αυτό. Ή τραυματίστηκα. Ναι, ναι, αυτό. Τραυματίστηκα και θα γινόμουν καλύτερο. Ναι. Απλά νιώθω με αυτό, ρε παιδάκι μου, ότι ήμουν πολύ καλό στο ποδόσφαιρο και θα. Μπες να με έψει να το κυνηγήσω. Αλλά ξέρω, είναι πολύ δύσκολο. Αν πεις, τελικά κατέληξε να γίνω να ασχοληθώ με καλλιτεχνικά, ξέρω εγώ. Είναι... αυτό είναι κάτι. Ακόμα πιο στάνταρ οικονομικά, ναι. Τέλος πάντων. Αλλά... αντίθετο. Αλλά στα 17 σου τώρα, ρε φίλε, στα 17 σου τώρα τρέχα γύρευε να πεις ότι δεν σπουδάζω και κυνηγά να γίνω ποδοσφαιριστής. Είναι δύσκολη απόφαση να πάρεις. Δηλαδή, σίγουρα δεν είχα τρελή αυτοπεποίθηση να πω ότι. Γιατί είναι δύσκολο επάγγελμα, είναι αρκετά δύσκολο να διακριθείς, να καταφέρεις να βγάλεις αρκετά λεφτά. Στα 30 πρέπει να σταματήσεις. Δηλαδή, τι είναι... θα έκανες να σταματήσεις στα 30. Να γίνομαι προπονητής πιθανότατα. Όπως όλοι οι ποδοσφαιριστές. Προποντζίδικο θα έλεγε. Ή θα έλεγα προποντζίδικο, ναι. Πώς προπονητής. Η απόφαση ήταν φόβος. Εσείς διαβάζει, βλέπει ταινίες. Η απόφαση ήταν. Εντάξει, ενώ. Άμα έχεις γίνει ποδοσφαιριστής, θα έχεις αφήσει εντελώς το άλλο κομμάτι του να βλέπεις κομμωδία. Όχι, δεν νομίζω, ρε. Δεν νομίζω. Εντάξει. Δεν το έχουμε συνηθίσει. Δεν ξέρω τι. Τα έχουμε τώρα το φυλακισμένο. Εντάξει, υπάρχει ρε με αυτό το στερεότυπο ότι ξέρω εγώ, είναι πιο. Εντάξει, τώρα είναι και πάρα πολλοί από του ανθρώπου που γίνανε όντω επαγγελματίε. Ασχολούντουσαν από τα 15 του μόνο με αυτό. Ενώ πολλοί παράτησαν και το σχολείο ή δεν πήγαν σπούδασαν μετά. Και... οπότε εντάξει, παίζει ας πούμε, το μορφωτικό του επίπεδο. Δεν ολοκλήρωσαν σπουδέ, δεν έκαναν. Ναι, γιατί ασχολείται με κάτι ναι. Άλλο. 24 ώρες. Δεν ξέρω πώς θα ήμουν. Σίγουρα θα είχε επηρεάσει πτυχές προσωπικότητάς μου, παιδάκι μου. Γιατί πρέπει να ασχολείσαι μόνο με αυτό συνέχεια. Ξέρω, άμα από το 17 χωνόμουν μόνο σε αυτό. Ναι, οκ, okay, μπορεί να μην ήμουν ο άνθρωπος που είμαι μαζί σήμερα. Δεν ότι είναι διαμετρικά αντίθετα. Όχι. Το ερώτημα ποιο είναι, ναι. Δεν ξέρω να διαβάζει. Υπάρχουν αρκετοί κομικοί που βλέπουν μπάλα, ασχολούνται με μπάλα. Όχι, άλλο. Σου λέω να είναι αθλητής. Να είσαι αθλητής, να είσαι επαγγελματίας αθλητής. Είναι δύσκολο γιατί όλη η μέρα είναι αυτό. Ναι, αυτό είναι δύσκολο. Θα ήμουν σίγουρα διαφορετικό. Για να απαντήσω την ερώτησή σου, σταμάτησα. Με αυτόν τον κλασικό μικροαστικό φόβο, ρε παιδάκι μου, τώρα καλύτερα να πάω να πάρω ένα χαρτί. Τώρα ξέρω εγώ ποιο θα. Και τελικά, jokes on all of us, γιατί δεν το πήρα ποτέ και ασχολήθηκα με την κομμωδία. Οπότε γυρίσαμε στην αβεβαιότητα. Να είχε. Κοίταξε, η κομμωδία
εν τέλει είναι ένα πράγμα που με γεμίζει πάρα πολύ, ρε παιδάκι μου, για να πω ότι όχι, ξέρω εγώ το μετάνιωσα, θα προτιμούσα να ασχοληθεί με ποδόσφαιρο, αλλά πολλές φορές, το σκέφτομαι πάρα πολλές φορές, ας πούμε, ότι θα ήθελα να το είχα προσπαθήσει τουλάχιστον. Δεν είναι εντυπωσιακό, το έχετε βρει σε άλλα πράγματα αυτό ζωή σα, το πώς σε γεμίζει μετά από μια παράσταση, το feeling αυτό. Αν έχει πάει καλά, ναι. Προφανώς. Ναι, εντάξει, ναι. Όχι όλες. Εντάξει, είναι πολύ ικανοποιητικό. Είναι πολύ ικανοποιητικό τώρα το να καταφέρει να κάνει. Όπως είναι και άμεση και αθλητής προσφυστής, άμα κερδίσει και έχει τον κόσμο και μπορεί. Το σκεφτόμουν πρόσφατα ότι το feeling που έχει ρε παιδάκι μετά μια παράσταση δεν μπορώ να θυμηθώ. Εντάξει, αλλά τον καθένα τον γεμίζει οτιδήποτε. Ενώ άλλοι την παίρνουν αυτή την ευχαρίστηση από κάποια άλλη δουλειά. Ενώ εγώ την έπαιρνα αυτή την ευχαρίστηση και από το ποδόσφαιρο σε πολύ μικρότερο επίπεδο. Δηλαδή έχω φτάσει. Έχει ο λογισμό. Πάμε, ρε γάμο. Οκ, εντάξει, είναι πολύ γραφειοκρατική δουλειά. Παίζει όχι, ρε παιδάκι, αλλά ναι, δεν ξέρω τι ευχαρίστηση μπορεί να παίρνει. Όχι μόνο από δουλειά, από άποψη τα συναισθήματα που σου προκαλούν. Ανάλογο συνέστημα. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι. Δεν μπορώ να σκεφτώ δηλαδή στη ζωή μου κάτι ανάλογο. Ναι, εντάξει, αυτό είναι προφανώ εγγυημίζει. Ναι. Με κοινό. Ακόμα και αυτό που προσβεστεί, άμα είσαι. Έχει πάρα πολύ άμεση ανταπόκριση στη δουλειά σου μετά από το stand-up. Δηλαδή, θα σου πω, μπορεί να γράφει άρθρα, μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Θα πάρει feedback πολύ μακροπρόθεσμα, ξέρω εγώ, από την ώρα που το κάνει. Ενώ εκείνη την ώρα λε ένα αστείο, γελάνε, παίρνει άμεση την ικανοποίηση ότι α, λειτουργήσε, ήμουν καλό στη δουλειά μου σε αυτό. Και δημοσίευση του παιδιού και στα άρθρα και εκεί παίρνει άμεση. Ναι, και, ναι. Και αυτά παίρνει αμέσω. Ω activity το λέω. Δηλαδή, εγώ μπορώ να έχω κάνει στη ζωή μου 10 φορές σερφ. Το συνέστημα που είχα όταν ήμουν πάνω σαν είδα ήταν πολύ γεμάτο, πολύ όμορφο, πολύ ωραίο, ξέρω εγώ. Αυτό η κωμωδία είναι ακόμα καλύτερο, ακόμα πιο. Τρελαίνω με τον Μπούρα να κάνει σερφ τώρα. Ναι. Με την εικόνα του Μπούρα να κάνει σερφ τώρα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Έχω και φωτογραφίες και βίντεο. Ναι, έτσι ακριβώς έκανα. Αλλά αυτό θέλω να σου πω. Ρε παιδάκι μου, ήταν ένα συνέστημα που με γέμιζε και με την κωμωδία, με το τέτοιο, είναι ακόμα μεγαλύτερο. Ναι, ναι. Και προσπαθώ να. Ωραία. Δεν το λέω από άποψη δουλειά, από άποψη. Ευχαρίστηση που παίρνει. Ναι, αυτό. Ναι, εντάξει. Το να κάνει μια παράσταση και να πάει καλά είναι τέλειο συνέστημα. Και είναι και άμεσο το τέτοιο όλο πράγμα. Εκείνη την ώρα λες ένα αστείο, παίρνει πίσω το γέλιο, παίρνει όλη την επιβεβαίωση ότι έκανα καλή δουλειά. Οπότε φεύγει πολύ ικανοποιημένο. Ισχύει. Ναι. Υπάρχει ισορροπία. Μπορεί να παίξει όμω σε μια άλλη μέρα. Καλά, εννοείται. Να μην πα κανένα άσχημα. Σε κρατάει λίγο στα ίσα. Αυτό είναι ο λόγο που νομίζω γενικά ω κλάδο είμαστε πιο προσγειωμένοι. Και αυτό που λες ότι όσο καλό. Επίση. Αν έχει και μια συνέστηση του αυτού. Όντω το καλύτερο συνέστημα που μπορεί να πάρει είναι αυτό, να πάει να κάνει και να πάει καλά, αλλά ένα από τα χειρότερα συναισθήματα που μπορείς να έχεις ever, ξέρω εγώ, είναι να πας σε μια παράσταση που δεν θα πάει καλά. Δηλαδή είναι ισόποσα τα πράγματα. Ναι, γι' αυτό μένει έτσι. Ναι, έχει ένα σκαμπανεύασμα. Και λες εντάξει, οκ. Okay. Μια μέρα λες γάμα, όταν άλλη μιλες. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέλος κινδύνος να ψωνιστούμε ακόμα, εντάξει. Άμα καταφέρουμε κάτι. Ίσως γι' αυτό είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο αν είσαι, ας πούμε, φτασμένος κωμικός, ότι τύπου διεθνούς εμβέλειας, ξέρω εγώ, ότι αν πηγαίνεις κάπου και παίζεις και γελάνε πάντα με ό,τι και να λες, ό,τι και να γίνεται, έχει γέλιο, ότι εκεί χάνεις λίγο επαφή με πραγματικότητα. Έχουν και αυτοί δύσκολες βραδιές, πούμε, τώρα, εντάξει, ναι, πάντα, και έχουν και όταν φτιάχνουν κείμενο. Όχι, και όταν απαραίτητα, αν είσαι star τύπου Chris Rock. Εντάξει, έχει μεγάλο ποσοστό επιτυχία. Ναι, ναι. Θα γελάσουμε ό,τι πει. Δύσκολο θα πας κάπου να πεθάνεις. Έτσι δεν θα γίνει αυτό, αλλά έχεις και off βραδιές. Σίγουρα θα έχεις τώρα. Εντάξει, δεν θα πεθάνεις τώρα σαν Chris Rock, τώρα σε γεμάτο στάδιο. Εντάξει, αλλά οκ. Okay. Εγώ το θυμάμαι όταν έσκασα στο Comedy Cellar, μου έλεγα χειροκροτάγανε. Ναι, ασταμάτητα. Και μετά έλεγε κάτι το οποίο ήταν αδιάφορο. Είναι τρομερό να σε αναγνωρίζουν τα κουφατσικά. Πήγε και στο Comedy Cellar που είναι το πιο διάσημο τέτοιο. Άμα πα σε ένα άλλο Comedy Club. Δεν είναι. Το ότι είναι διάσημο δεν σημαίνει ότι είναι και εύκολο. Όχι, απλά λέμε ότι υπάρχει κόσμο. Είναι και λίγο τουριστικό πλέον το Comedy Cellar. Πάνε και τέτοιο. Πάνε να δουν και λίγο celebrities. Πιάει ουρά απ' έξω. Ναι, αν πα σε ένα άλλο τέτοιο Comedy Club πιο. Τέτοιο παίζει να βλέπει κόσμο να πεθαίνει αβέρτα. Ναι, αλλά να σκάσει τώρα με ένα άλλο λιγότερο γνωστό Comedy Club πάλι ο Chris Rock, δεν νομίζω θα είναι σπάσει. Α, ήρθε ο Chris ή για να δούμε θα μα πει. Όχι, δεν θα το σνομπάρουν, αλλά τρελαθούν, μπορεί να είναι πιο δύσκολο. Εντάξει. Πάλι θα τρελαθούν. Νομίζω ότι αυτό είναι μεγάλο, είναι μεγάλο δείγμα. Το ότι το να βγει και να πει. Το να βγει και να. Δηλαδή, εσύ από κάπου τώρα έχει κόσμο που σε ξέρει. Έχει να ακούσει τα αστεία σου για εσένα. Ναι. Όχι όπως εγώ. Εντάξει, έχω όμως και off βραδιές. Okay, σίγουρα. Δεν είναι το ίδιο όπως πριν από 4 χρόνια. Παίζει πολύ πιο safe. Ναι. Παίζω πολύ πιο safe, σίγουρα. Θέατρο, μυστήριο. Είναι πολύ πιο δύσκολο να. Πρέπει να έχει ακόμα μεγαλύτερη συνέστηση του αυτού σου και των αστείων σου. Σίγουρα, εντάξει. Για να πει ότι δεν πήγε καλά αυτό. Συγκριτικά με τα άλλα. Εντάξει, αλλά την έχει όμως. Είναι διαφορετικά για σένα πάνω στη σκηνή πάντα.
Δηλαδή, μπορεί όλοι σε ένα δωμάτιο να συμφωνούν ότι πήγε πολύ καλά και εσύ να μην εσύ να μιλες, όχι, πάντα, δεν ήταν. Πάντα νομίζω ότι πήγε χειρότερα από ότι. Καλά, ναι. Άσχολη, είναι πολύ διαφορετικό το πώς το εκλαμβάνεις. Νιώθω ότι είσαι αρκετά σκληρό κριτή του εαυτού σου για να πεις, να σε ξεγελάσουν τα γέλια. Να νομίζω ότι πήγε άσχημα και λες, α, όχι, καλά πήγα, γελούσαν. Ξέρω, πάντα όταν λες εσύ ότι δεν πήγε καλά, δεν πήγε καλά. Ναι, υπάρχουν και βραδιές που μπορεί να γελάνε και να πα γαμό, αλλά μέσα σου να μην είσαι χαρούμενο γιατί δεν έχει κάνει καλό performance. 100%. Ή κάτι ξέχασε, δεν είπε κάτι όπω ήθελε. Ναι, ποτέ δεν θα είσαι ικανοποιημένο, νομίζω, 100%. Πάντα θα βρει κάτι που δεν έχει νόημα. Καλά, εννοείται. Μα αλλιώ δεν έχει νόημα. Τι το κάνουμε όλο αυτό. Όχι, δεν είναι ισχύα του οποιοδήποτε καλλιτέχνη. Ο καλλιτέχνη πάντα έχει ισχύα για το έργο του. Δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένο. Καλά, ναι. Λες ότι είμαστε καλλιτέχνε, δηλαδή εκεί. Εντάξει. Αυτό, να σχολιάσω κάτι γι' αυτό, γιατί υπάρχει έξω. Κάθε φορά που λες ότι είσαι καλλιτέχνη ή κωμικό ή ηθοποιό ή τέτοιο. Ναι, αυτό. Όταν λες ότι είσαι, νιώθω ότι το λέμε με τον πιο πρακτικό τρόπο του εργάζομαι σε αυτό τον κλάδο, παιδάκι μου. Προσπαθώ να κάνω κωμωδία, ξέρω και λέτε είμαι κωμικό. Αλλά για κάποιο λόγο το να λες πίσω ότι είσαι κωμικός δεν είναι το ίδιο με το να πεις ότι είμαι μαθηματικός ή κάτι. Δηλαδή, υπάρχει μια δήλωση ότι δηλώνεις ποιότητα. Όταν λες τον άλλο ότι είμαι κωμικός, είναι σαν να του λες είμαι καλός κωμικός. Ναι. Δηλαδή, γιατί η πιο σαν τραπάντηση που θα πεις σε κάποιον είμαι κωμικός είναι να πει όλοι λένε είναι κωμικοί τώρα, ξέρω εγώ. Ποιος είσαι εσύ και λες ότι είσαι κωμικός. Το λέω γιατί δουλεύω στην κωμωδία. Τώρα δεν εννοώ ότι είμαι καλός κωμικός απαραίτητα, εννοώ ότι είμαι σε αυτόν τον κλάδο και παλεύω να κάνω τη ζωή μου επάγγελμα. Γι' αυτό λέω ότι είμαι κωμικός. Δεν εννοώ ότι. Αμέσως ότι είσαι ταυτόματα αστείο. Ναι, ότι άμα έρθω θα γελάσω. Ναι, αυτό. Όταν λες ότι είσαι καλλιτέχνης, για κάποιο λόγο ακούγεται ψωνίστικο μόνο να του πεις ότι. Σαν να δηλέσω ότι είμαι κάτι καλό, ξέρω εγώ. Ενώ το λες γιατί είμαι στον κλάδο. Καλό μέσα, δηλαδή. Είμαι στον κλάδο, ρε παιδάκι μου. Είμαι στον κλάδο. Αυτό εννοώ. Δεν εννοώ ότι όταν λέω ότι είμαι κωμικό, δεν το κάνω. Ότι πήρα το μετάλλιο του κωμικού, οπότε τώρα μπορώ να λέγω είμαι κωμικό. Εννοώ ότι είμαι κωμικό γιατί κάνω αυτή τη δουλειά. Με τρελαίνει πάντα το άλλο κλισέ, το οποίο είναι full κλισέ, το έχουν πει. Αλλά με τρελαίνει το. Α, είσαι κωμικό. Κάνω να γελάσω. Είσαι αστείο. Όχι, δεν είμαι αστείος. Δεν είμαι αστείος όλη την ώρα. Δεν φαίνεται, δεν με έχεις κάνει να γελάσω. Sorry. Ναι, αυτό το λέω. Κομικούς αποκαλείς και στο open mic. Λες, παίξανε κομική σήμερα. Αυτό ναι, γιατί. Κομική θα πεις, παίξανε open mic σήμερα και σας κερδίσατε. Ναι, δεν είναι. Παίξανε μερικοί. Παίξανε κομική. Ναι, επίσης κομική. Τότε άμα είναι καλή κομική. Αυτό, ναι, είναι άλλο, είναι διαφορετικό πράγμα. Εντάξει. Το. Ίσως. Βάζουμε τον επαγγελματισμό μέσα, ρε παιδάκι μου, ότι στο open mic. Δεν είναι, ακόμα και όχι, για δεν είναι επαγγελματίες. Την ώρα που παίζουν δεν είναι επαγγελματίες, καταλαβες. Δεν ναι, κάνουν ναι. Αυτό που κάνουν επαγγελματικά. Θα τους πούς κωμικούς όμως. Ναι, αυτό. Ναι, ξεκάθαρα, ναι. Φτάνουμε στο τέλος μας. Ναι. Μαζί μας είχαμε τον Θωμά τον Ζάμπρα και την κοπέλα την Αλίνα που τρώει πίσω. Και δεν μας δίνει. Και δεν μας δίνει. Τι τρως και δεν μας δίνει. Είμαστε ο Πάρης Ρούπος. Και ο Κωνσταντίνος. Αχ, τα παίζετε στα δάχτυλα, ρε παιδιά. Είστε πολύ καλοί σε αυτό, φαίνεται. Αλλά πριν κλείσουμε, θα μας πεις λίγο τι μπορείς βασικά, δεν ξέρω τι μπορείς να αποκαλύψεις πλέον. Αυτά που μπορώ να πω σίγουρα. Τι ετοιμάζει αυτό το καιρό, Θεμάτα. Ενώ με τη Χρύσα Κατσαρίνη. Θα κάνουμε μια περιοδία με τη Χρύσα Κατσαρίνη, ένα δεύτερο σκέλος στην περιοδία που κάναμε, που θα γίνει το Γενάρη και θα είναι σε κεντρική Ελλάδα. Θα ανακοινωθούν τα μέρη, παιδιά. Θα πάμε και Λάρισα. Θα πάμε και Λάρισα. Παιδιά, αυτά και πέρα από το αυτό τώρα έχω διάφορα project που ετοιμάζουμε, κάποια με το Διονύση Τζαράκη και κάποια μόνος μου. Διονύση Τζαράκη, δεν ξέρω αν γίνει ποτέ αυτό. Ναι, ισχύει. Παιδιά, θα σας εκπλήξω. Ένα όνομα έκπληξη η συνεργασία μου θα είναι το Διονύση Τζαράκη. Ναι. Έχω μια εντύπωση ότι θα πάει καλά, δεν ξέρω. Αυτό να δούμε. Ναι. Αλλά δεν έχω κάτι χειροπιαστό να ανακοινώσω ότι α, παιδιά, έχουμε αυτό, πάμε, γεια. Γιατί είναι όλα. Κάτι και είναι, να μην γίνει μετά και να είναι γαμάτο. Είναι πρόγκρεση. Ναι, αυτό είναι ωραία. Ναι, να πω. Και θα κάνουμε ναι, μια ταινία. Α, παιδιά, ναι. Sorry. Δεν θα κάνουμε. Έπαιξε μαλακία, παιδιά. οπότε ναι, αυτά ας κρατήσουμε τις παραστάσεις και το tour και ότι έρχονται πράγματα, ρε παιδάκι μου. Θα γίνει πράγματα. Άλλο το μυζ, γίνονται πράγματα. Θωμά Ζάμπρα, σε ευχαριστούμε που ήσουν εδώ πέρα μαζί. Εγώ πάρα πολύ. Με τον Πάρη Ρούπο και τον Κωνσταντίνο Μπούρα, by Μάκο. Στα κάτω. Πώς πέρασε. Ήταν τέλεια. Ανυπομονώ λίγο για την πίτσα, βέβαια. Το έβλεπα λίγο σαν το πράγμα που είχαμε να κάνουμε πριν φάω την πίτσα. Αυτό όλο, αλλά ήταν όμως και αρκετά καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γεια σας, παιδιά. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Όπα. Όχι εμείς, εγώ δεν θα είμαι εδώ. Παιδιά, θα είναι χειρότερο επεισόδιο. Αλλά με πίτσα. Τι έχει απάνω αυτή η πίτσα. Είναι Mystic Pizza, φοβερή πίτσα από τη Mystic. Και το ψηλό. Και το ψηλό. Πω και έχει πράγματα πάνω. Στην πίτσα στο Παγκράτη. Έχει πράγματα πάνω που δεν αναγνωρίζω. Θέλω να τα φάω όλα. Απάκι έχει.